Στο βίντεο αυτό δίνονται ορισμένες χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του Actuator και το Wastegate σε ένα σύστημα υπερπλήρωσης, ένα turbo. Έχουμε πει σε προηγούμενα βίντεο για την λειτουργία του στρόβιλου CBST, έχουμε μιλήσει για τις βλάβες και στο τελευταίο είχαμε μιλήσει για το πώς μπορούμε να μετρήσουμε την πίεση υπερπλήρωσης. Εδώ θα δούμε ότι έχει μεγάλη αξία εκτός από την πίεση υπερπλήρωσης να μπορούμε να ελέγξουμε το actuator του Wastegate αλλά και την ίδια του Wastegate, να δούμε σε τι πίεση ανοίγει, αν ανοίγει, διότι θα επηρεάσει όλη τη λειτουργία του στρόβιλου CBST. Εδώ στο σχέδιο έχω σχεδιάσει μόνο το CBST, εδώ βλέπουμε την είσοδο του αέρα από το κέντρο, εδώ από την περιφέρεια έχουμε την έξοδο του αέρα. Και εδώ έχουμε το actuator του Wastegate, το οποίο ρυθμίζεται, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, μέσω μιας βαλβίδας ηλεκτρονικά ελεγχόμενης της 975 που φέρνει την πίεση υπερπλήρωσης. Το actuator στην ουσία είναι μία μεμβράνη, από τη μία έρχεται η πίεση και από την άλλη επενεργεί σε αυτό εδώ το αξονάκι, το οποίο ανάλογα την πίεση υπερπλήρωσης που έρχεται, είναι κανονισμένο έτσι ώστε να μετακινείται και να ανοίγει την βαλβίδα Wastegate. Εδώ το βλέπουμε στην πραγματικότητα πως είναι. Να βγάλω αυτό εδώ το σωληνάκι. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το actuator που έρχεται η πίεση, είναι αυτό εδώ που λέγαμε. Αυτό είναι το αξονάκι, βλέπετε εδώ το κίτρινο χρώμα, είναι οι ρυθμίσεις που έρχονται είτε από το εργοστάσιο είτε από την επισκευή σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο turbo. Εμείς δεν πρέπει να το πειράζουμε σαν συνεργείο. Και εδώ βλέπετε την Wastegate, αυτή βέβαια είναι χαλασμένη, εδώ πρέπει να διατηρείται στην κλειστή θέση και όταν η πίεση ξεπεράσει, φτάσει στο όριο και το ξεπεράσει στο οποίο είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο, θα πρέπει να μετακινηθεί αυτό εδώ και να ανοίξει τη Wastegate, να γίνει αυτή η κίνηση. Άρα εμείς θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό, να δούμε αν όντως ανοίγει και σε τι πίεση ανοίγει μετά τον προηγούμενο έλεγχο που είχαμε κάνει γενικά της πίεσης υπερπλήρωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε, θα γίνει με τον κινητήρα σταματημένο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το εργαλείο που είναι μια αντλία πίεσης υποπίεσης, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει υποπίεση αλλά και πίεση, την οποία τοποθετούμε σε αυτό εδώ το σημείο, αφαιρούμε αυτό το σωληνάκι στην είσοδο δηλαδή του actuator και εδώ δημιουργούμε πίεση και από την άλλη μεριά θα δούμε το Wastegate σε αυτό εδώ το σημείο σε τι πίεση αρχίζει να ανοίγει και το αξονάκι πάλι σε τι πίεση αρχίζει να ανοίγει. Επειδή πολλοί δεν έχουν αυτήν εδώ την αντλία, ούτε εγώ μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, είναι αντλία υποπίεση συγκεκριμένη, δεν έχει δυνατότητα να κάνει πίεση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το εργαλείο. Είναι στην ουσία το μανόμετρο που είχαμε την προηγούμενη φορά που μπορούμε να το συνδυάσουμε για να μετρήσουμε με το μεγάλο σωλήνα, με το μεγάλο λάστιχο την πίεση υπερπλήρωση σε πορεία. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μανόμετρο και έχω φτιάξει αυτό εδώ τον αντάπτορα, ο οποίος αν δείτε εδώ καταλήγει σε μία βαλβίδα ποδηλάτου που έχω βάλει και με ένα ταφάκι από τη μία μεριά θα συνδέσω το μανόμετρο, αυτό που είχα χρησιμοποιήσει προηγουμένως στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο ήταν από μείον 1 ως 3 bar. Βλέπετε λοιπόν πως είναι η σύνδεση και τώρα την άλλη άκρη που έχει μείνει θα τη βάλω στο actuator, δηλαδή στην πραγματικότητα εδώ. Βλέπετε λοιπόν, από τη μία έχω τον μπαρόμετρο, από την άλλη το έχω συνδέσει στο actuator και από την άλλη μεριά μπορώ να πάρω μία απλή τρόμπα ποδηλάτων, η οποία στην ουσία είναι σαν τα τροπάκια που έχουμε για να ελέγχουμε τα ψυγεία και μπορώ να δημιουργήσω πίεση. Βλέπετε εδώ πως είναι. Κοιτάξτε, από τη μία το έχω συνδέσει στο actuator, από την άλλη είναι το μανόμετρο και μέσα αυτού του τάφου έχω βάλει το τρομπάκι. Εδώ τώρα μπορώ, ενώ ο κινητήρας είναι σταματημένος,
δεν χρειάζεται να λειτουργεί. Μπορώ να δημιουργήσω πίεση. Βλέπετε εδώ, δημιουργώ πίεση και θα παρατηρήσω πότε θα αρχίσει να μετακινείται το αξονάκι αυτό εδώ και πότε ανοίγει. Τώρα δεν μπορώ να τα κάνω όλα μαζί, αλλά νομίζω έχετε καταλάβει πώς. Πότε ανοίγει αυτή εδώ η βαλβίδα, η West Gate. Έτσι λοιπόν, με τον τρόπο αυτό, τσεκάρω και βλέπω ότι δουλεύει σωστά και το actuator και το West Gate. Ανοίγει στη συγκεκριμένη πίεση, δεν έχει κολλήσει και οτιδήποτε άλλο. Συνοψίζοντας, σε αυτό το σύντομο βιντεάκι είδαμε ένα απλό τρόπο για να ελέξουμε το actuator αλλά και το West Gate σε ένα σύστημα υπερπλήρωσης. Ευχαριστώ.